Τώρα, οριστικά έπεσε η αυλαία για τη δημοτική αστυνομία, τον θεσμό που έζησε στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για 5 χρόνια. Η 23η Σεπτεμβρίου ήταν η τελευταία ημέρα της λειτουργίας του θεσμού και η πρώτη μέρα της διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων. Στην Αλεξανδρούπολη, εκτός υπηρεσίας, τέθηκαν 10 δημοτικοί αστυνομικοί, ενώ ο 11ος είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί σε κάποια άλλη υπηρεσία του Δήμου. Παρελθόν αποτελεί πλέον η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας για όλους τους Δήμους της χώρας. Στην Αλεξανδρούπολη σε διαθεσιμότητα τίθενται 10 δημοτικοί αστυνομικοί, ενώ ο 11ος θα απορροφηθεί σε κάποια άλλη υπηρεσία του Δήμου. Οι δημοτικοί αστυνομικοί που πλέον τίθενται σε διαθεσιμότητα θα λαμβάνουν το 75% του μισθού τους μέχρι τις 23 Μαΐου. Τυπικά και ουσιαστικά είναι μια δύσκολη μέρα. Όντως σήμερα το μεσημέρι υλοποιείται η απόφαση περί κατάργησης δημοτικής αστυνομίας και πανελλαδικά βέβαια. Στην Αλεξανδρούπολη πιστεύαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο, γιατί αποδείχθηκε ότι και τα πιστοποιητικά των πάντων ήταν καλά, δεν υπήρχε ούτε ένα πλαστό, δεν είχαμε κανένα επίορκο. Ήμασταν η πιο παραγωγική υπηρεσία του Δήμου και κυρίαρχα είχαμε βάλει σε μεγάλο ποσοστό μία τάξη στην πόλη, προσπαθώντας κάθε μέρα κυρίαρχα για το παρεμπόριο αλλά και για την άνεργη στάθμευση, η οποία εδώ και 20 μέρες που υπολειτουργούσε η Δημοτική Αστυνομία, είδαμε τι έγινε στην πόλη και φαντάζεστε τι θα γίνει μέχρι 23 Μαΐου που είναι η επίσημη διαθεσιμότητά τους. Το νομοσχέδιο περί κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας προβλέπει μετάθεση των καθηκόντων της στην Ελληνική Αστυνομία, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό, αφού η Ελλάδα έχει διαπιστωμένο πρόβλημα προσωπικού. Τα αντικείμενα είναι πολύ σημαντικό και για τον κόσμο να επαναλάβω για πολλωστή φορά μέχρι που να με βαρεθούν ότι ήταν 23 σημαντικότατα αντικείμενα. Πολλοί προσπαθήσαν να περάσουν ότι δεν κάνει τίποτα, ότι γράφει μόνο αυτοκίνητα. 23 αντικείμενα ζωτικής σημασίας τα οποία μεταφέρονται από 23 στην αστυνομία. Εύχομαι στην αστυνομία που έχει και διάθεση, δεν έχει άτομα βέβαια, να ανταποκριθεί μέχρι να υλοποιηθούν οι προσδοκίες και αποφάσεις της κυβέρνησης ότι θα πάνε στην αστυνομία οι δημοτικοί αστυνομικοί με τα αντικείμενα που έχουν. Θα είναι πολύ δύσκολα βέβαια, γιατί το παρεμπόριο ανθεί. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Η πικρία παραμένει, γιατί είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τοπική αυτοδιοίκηση και για μας όλους. Από τους 11 δημοτικούς αστυνομικούς που απασχολούσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα μείνει τελικά μόνον ένας. Και αυτός βέβαια δεν θα είναι δημοτικός αστυνομικός πια, αλλά θα απορροφηθεί σε κάποια άλλη από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι η Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης στα 5 χρόνια της λειτουργίας της έχει κόψει 38.000 κλήσεις. Ναι, μένει ένας, αν εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι μένουν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι. Όχι, ο συνάδελφος θα πάει σε μια υπηρεσία του Δήμου, συναφή όσο γίνεται με το πτυχίο του κτλ. Δεν θα είναι δημοτικός αστυνομικός και δεν θα μεταταγεί και στην αστυνομία όταν και εφόσον γίνουν οι μετατάξεις, αν γίνουν. Εν τω μεταξύ, και επειδή οι δημοτικοί αστυνομικοί συνδικαλιστικά ανήκουν στην ΠΟΕΟΤΑ, σε όλη τη χώρα είχαν προγραμματιστεί απεργίες των δημοτικών υπαλλήλων λόγω της κατάργησης της υπηρεσίας. Στην Αλεξανδρούπολη όμως, η 48ωρη απεργία είχε πολύ μικρή απήχηση, καθώς απήργησαν μόνο το 10% των εργαζομένων. Γεγονός που προβληματίζει τους συνδικαλιστές και τους κάνει να αναζητούν τρόπους να κινητοποιήσουν το εργατικό κίνημα. Σε Πανελλαδική λοιπόν 48ωρη απεργία κατέρχονται σήμερα και αύριο οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Όλοι είδαμε σήμερα τα πλάνα, τα οποία βεβαίως έκαναν το γύρο του κόσμου, ντυμένοι στα μαύρα, διαμαρτυρόμενοι για τον εφιάλτη της ανεργίας, αλλά και σε ένδειξη πένθους για την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Επίσης τώρα να σας πούμε ότι σε νέες 48ωρες κυλιόμενες απεργίες προχωρούν από σήμερα και οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η ΑΔΔ έχει προκηρύξει νέα 48ωρη απεργία για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη. Η ΑΔΔ βεβαίως βρίσκεται σε συνεννόηση με τη ΓΕΣΕ για την μετατροπή της Τρίτης σε γενική απεργία. Τώρα θα καλησπερίσω αμέσως τώρα τον κύριο Πολυμερόπουλο, τον αναπληρωτή.